αυτά τι είναι ταπεινή μου γνώμη, είναι όλα ωραία όσα ακούστηκαν. Καλή είναι και η έρευνα και η μουσικολογία. Εγώ προσωπικά διαβλέπω εδώ μία ανάγκη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από πολύ κόσμο ενδιαφερόμενο να μάθει να γνωρίζει αυτή τη μουσική. Δηλαδή να γνωρίσει τη μουσική, τη σημειογραφία, για να φτάσει σε ένα επίπεδο να μπορεί να ψάλει. Και εδώ έχουμε ένα μεγάλο κενό. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν συντονισμένες ενέργειες. Και βέβαια, το κενό ξεκινάει από την κεφαλή. Υπάρχουν οι Μητροπόλεις, οι Αρχιεπισκοποί, και δεν μπορούμε να ακούμεθα σε μεμονωμένες περιπτώσεις κάποιων σχολών της διατηρής μουσικής, μια στιγμοστόλη. Δεν μιλάω στο επίπεδο της θεολογικής σχολής και εκεί θα πω δύο πράγματα. Κάποιες άλλες σχολές στο New Jersey πολύ καλώς έχουν γίνει και στο Pittsburgh και όπου πρέπει να γίνουν παντού σε όλες τις Μητροπόλεις. Εγώ παίρνω μηνύματα από όλα τα σημεία, από όλα τα states, αν είναι δυνατόν να το πω αυτό, ανθρώπων που ενδιαφέρουν να μάθουν τη μουσική αυτή, τη βυζαντινή μουσική. Έχουμε κενά. Τώρα είναι διαφορετικό, Μίσης Πάπας, το να μπορεί μια χοροδία να ψάχνει τον όρθρο, αυτό το ακούω λιγάκι... Είναι πραγματικό, αλήθεια. Μπορεί μια χοροδία να ψάχνει όρθρο. Μην τρελάσουμε. Οι χοροδίες καλώς έγιναν και δεν είμαι αντίθετος ούτε και εχθρός απέναντι των χοροδιών. Επετέλεσαν ένα αξιόλογο έργο και το επιτελούν και μέχρι σήμερα. Αυτό το έργο που επιτελούν όμως είναι περιορισμένο. Γιατί θα ακούσουμε ένα ίδιο χειρουργικό κάθε Κυριακή. Μέσα σ' άκρηξε αυτό, δεν γίνεται. Αυτό μην το θεωρήσετε ότι βάλω εναντίον των χοροδιών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε τον πλούτο της βυζαντινής μουσικής που μπορούμε να ψάλουμε, έχει τον όρθο, τα πάντα, όταν μάθουμε την ανάγνωση, την ανάγνωση αυτής της μουσικής. Η γραφή έρχεται στο τέλος. Στη βυζαντινή μουσική, η ορθογραφία της βυζαντινής μουσικής δεν τη μαθαίνουμε όπως την γλώσσα μας, την ελληνική, από την αρχή. Πρέπει να μάθεις πρώτα καλά να διαβάζεις, να αποκτήσεις μεγάλη εμπειρία και μετά να μάθεις την ορθογραφία αυτής της μουσικής, για να γίνεις μουσικός συνθέτης, έτσι. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό το κενό είναι το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζει η Αμερική. Στην Ελλάδα ευτυχώς υπάρχουν σχολές σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος, υπάρχουν οδεία και έτσι συντελείται το έργο της μάθησης. Δηλαδή μιλάω για το επίπεδο της μάθησης της βυζαντινής μουσικής. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να απονείμουμε τα συγχαρητήρια σε αυτό το σύλλογο το καινούριο, το Action ST. Και πρώτα απ' όλα στον Άγγελο το Λαμπούση, που ηγείται αυτής της προσπάθειας, και όλων των μελών του ΔΣ, του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή, που κάνατε όλοι αυτό το διήμερο με τόση επιτυχία. Παραλήψεις μπορεί να υπήρξαν, αλλά για πρώτη φορά νομίζω ότι έχετε πάρει άριστα και μπράβο σας. Τώρα θα πω δύο-τρία πράγματα για τη θεολογική σχολή, γιατί η οποία βάλετε πανταχώθεν και δικαίως. Και δικαίως. Το ζήτημα είναι ότι βάλετε η ελληνική γλώσσα στη θεολογική σχολή. Και εγώ θα σας το πω και δεν έχω να υπολογίσω κανένα όφελος ή και οτιδήποτε. Δεν με νοιάζει. Δηλαδή όταν βγαίνουν οι υποψήφοι, οι κληρικοί και καταλαμβάνουν θέσεις σε κοινότητες ενορίες, δεν ξέρουν να μιλήσουν ελληνικά, δεν ξέρουν να πούνε ένα Ευαγγέλιο, δεν ξέρουν να κάνουν τα τελετουργικά τους καθήκοντα,
χρησιμοποιώντας την ελληνική γλώσσα. Επί το πλείστον, η αγγλική έχει επισκιάσει, ας πούμε, την ελληνική γλώσσα. Και η πολιτική αυτή συνεχίζεται και γίνεται δυστυχώς ακόμη χειρότερη στη θεολογική σχολή. Η ελληνική γλώσσα έχει πάει στη γωνία. Γιατί έχουν μπει διαφόρων εθνοτήτων και διαφόρων άλλων δογμάτων, προσιλήτων, που μάλιστα έχουν και το, πώς να το πω, το θράσος, έτσι, το θράσος, όχι το θάρρος, να απαιτούν η ελληνική γλώσσα να πάει στη γωνία. Και μαζί με την ελληνική γλώσσα, πακέτο πάει η βυζαντινή μουσική. Και σε αυτό το επίπεδο, εγώ δεν μπορώ να κάνω θαύματα. Μία μονάδα είναι. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε το αποτέλεσμα να βγαίνουν οι υποψήφοι κληρικοί, να μην ξέρουν να ψάλλουν. Ποιος φταίει? Οι πρώτοι που φταίνε είναι οι καθηγητές. Και εκ δευτέρου, συλλογικά και συνολικά, φταίει η θεολογική σχολή. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή όμως. Γιατί εγώ μέσα από τις τάξεις μου των φοιτητών έχω και φοιτητές που αριστεύουν? Είναι η μειοψηφία βεβαίως. Γιατί? Διδάσκονται από άλλο Θεό, από άλλο δάσκαλο, από άλλο καθηγητή? Αυτό είναι το αποδεικτικό, το επιχείρημά μου, για να αποδείξω ότι εγώ κάνω τη δουλειά μου και οι άλλοι καθηγητές στις ειδικότητές τους. Τώρα όσον αφορά την αξιολόγηση, γιατί στη σύντομη ομιλία μου αναφέρθηκα, αλλά όχι διεξοδικά, είναι τα credit τα λεγόμενα σε όλα τα πανεπιστήμια. Και αφού και η σχολή θεολογική, όπως και το ελληνικό κολέγιο, διέπονται από τους νόμους και τους κανόνες της πολιτείας, έτσι, της αμερικάνικης, έχουμε ένα όριο το οποίο έχουμε πάρει στην κορυφή του ορίου, σε credit. Έχουμε λοιπόν το εξής φαινόμενο. Μάθημα βυζαντινή μουσική που είναι υποχρεωτικό, όπως και η τελετουργική, θα το πω και αυτό, που πάει πακέτο. Ενώ όλα τα μαθήματα σχεδόν είναι των 3 credits, 3 πόντους, το μάθημα της βυζαντινής μουσικής έχει 1,5 credit το κάθε μάθημα. Το ίδιο και η τελετουργική. Γιατί τα θεώρησαν εκεί, οι σύγκλητος, ότι είναι πρακτικά μαθήματα. Ναι, συμφωνώ, είναι πρακτικά. Είναι μόνο πρακτικά. Χωρίς θεωρία θα μάθουμε? Πώς είναι δυνατόν? Πώς θα διαβάζουμε αυτή τη μουσική? Χωρίς θεωρία, χωρίς γραμματική. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν αυτές όλες οι δυσκολίες και πρέπει κάτι να γίνει. Για να έχουμε στο μέλλον καλύτερα αποτελέσματα και όχι να πηγαίνουμε στο χειρότερο. Αυτά είχα, γιατί δεν έχω κι άλλο χρόνο.